Στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ προτίθεται να μεταφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την επιθετική ρητορική της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ. Στο πρωτοσέλιδο, με τίτλο «Απόβαση με ντοκουμέντα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ», ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να είναι έτοιμος να καταγγείλει τη χώρα για την στρατικοποίηση των νησιών, δημοσιοποιώντας υποτιθέμενα ντοκουμέντα που έχει συλλέξει η Άγκυρα και κατά τους ισχυρισμούς τους καταδεικνύεται πως η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά κατά παράβαση των συνθήκων της Λοζάνης και των Παρισίων. Ο μόνος τρόπος να ενσωματωθεί η Τουρκία σε μια νέα δυτική πολιτική ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή είναι να εγκαταλείψει αυτά τα όνειρα παλινόρθωσης της Οθωμανικής επιρροής, να εγκαταλείψει τη γαλάζια πατρίδα, να αποδεχθεί δίκαια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ζητήματα, δικαιώματα των γειτόνων της. Αυτό όμως σήμερα δεν συμβαίνει. Ούτε κατά την άποψή μου φαίνεται πιθανό να συμβεί ακόμα και για τη μετά Ερντογάν περιοχή, εποχή. Η επίδοξη διάδοχή του, αν τους ακούσετε, στη τηλεόραση, αντίπελη σήμερα του Ερντογάν, ακούγονται πολλές φορές χειρότεροι. Με την ένταση να κλιμακώνεται περισσότερο από τους Τούρκους, την ώρα που η Αθήνα μιλάει για ανάγκη ψυχραιμίας και προσπαθεί να αποδομηθεί η τουρκική προκλητικότητα, γεωπολιτικοί αναλυτές και διπλωμάτες εξηγούν ότι ένα στημένο θερμό επεισόδιο από τους Τούρκους δεν θα μπορούσε να θεωρείται ως κάτι μη αναμενόμενο. Βλέπουμε ακριβώς μια αντιγραφή των πρακτικών της στρατηγικής που χάραξε ο Νιχάτε Ρίμ για την Κύπρο, τη βλέπουμε στον χώρο του Αιγαίου. Σε απόλυτο τόνο, ωστόσο, η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και άλλοτε υπουργός εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη απέκλεισε την πιθανότητα θερμού επεισοδίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Είναι σαφές ότι έχουμε ρητορικές εξάρσεις. Είναι σαφές ότι έχουμε διάφορες κραυγές οι οποίες δεν εντάσσονται στη γνωστή διπλωματική διάλεκτο. Αλλά μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι ο κύριος Ερντογάν ξέρει τι τον παίρνει και τι δεν τον παίρνει. Λοιπόν, με την Ελλάδα δεν τον παίρνει να τα βάλει και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Μιλώντας στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, αναλυτές και διεθνολόγοι εξήγησαν ότι η ουδέτερη στάση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και των συμμάχων βαθαίνει την ένταση, την ώρα που χρειάζονται σαφείς θέσεις και ξεκάθαρες απόψεις. Δεν έπρεπε να είναι ούτε υποψήφιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι που το λέω και μιλώ για την πολιτική ελίτ τους καταρχήν και κατεξοχήν, ούτε μόνιμα μέλη του ΝΑΤΟ, στο οποίο μπήκανε μαζί με την Ελλάδα το 1952. Άρα όλα αυτά οφείλουν οι σύμμαχοι και εταίροι μας να τα ακούσουν, να τα σημειώσουν, να μην τα περνάνε έτσι αβρόχης πως είναι και να αντιληφθούν ότι όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις στο μέλλον και ήδη έχουν. Εν μέσω της έντασης που έχει εκ νέου προκληθεί, Έλληνες και Κύπροι αναλυτές εξήγησαν πως η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει ενιαία στρατηγική και να έχει ήδη αντιμετωπίσει ζητήματα όπως οι ευθείες γραμμές και το κλείσιμο των κόλπων, αλλά και ποια θα είναι η στάση της αν ο Ερντογάν δεν προκαλέσει επεισόδιο σε κάποιο ελληνικό νησί, αλλά στην Κύπρο. Οι γραμμές βάσης είναι αυτές που λένε σε όλο τον κόσμο πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η διεκδικήση της, όχι η διεκδικήση της, συγγνώμη, πού είναι το πραγματικό έδαφος ζωτικής κυριαρχίας, είτε στα νησιά, είτε στους βράχους, είτε στις νησίδες ή αλλού. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν. Το πρόβλημα μου είναι εάν αποφασίσει ο Ερντογάν να μην κάνει την κίνηση αυτή που όλοι σκεφτόμαστε εναντίον ενός ελληνικού νησιού και κάνει την κίνηση στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνει ο ελληνισμός, διότι η Ελλάδα ακόμα είναι εγγυήτρια δύναμη για την Κυπριακή Δημοκρατία.